Την αποχώρηση της Δημάρα από το κίνημα αλλαγής αποφάσισε την Κυριακή η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος με ευρεία πλειοψηφία, 37 υπέρ, 19 κατά και ένα παρόν. Προφανώς δεν είναι κάτι ευχάριστο να αποχωρεί ένας από τους χώρους, που είναι ένα μικρός, δεν είναι σημασία όμως, ένας από τους χώρους που και αυτό συνέθεσε το κίνημα αλλαγής. Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, γι' αυτό κάνουμε και το συνέδριο στο επόμενο χρονικό διάστημα και νομίζω ότι θα κυμανθούμε περισσότερο στην διατύπωση πολιτικών και λιγότερο σε μάχη μηχανισμών όπως γινόταν στο παρελθόν. Εξάλλου η χώρα είναι σε μια βαθιά προεκλογική περίοδο και νομίζω ότι αυτό που περιμένει από εμάς ο κόσμος είναι προσανατολισμός νέος ή μια ξεκάθαρη προοδευτική πολιτική για την επόμενη μέρα για τη χώρα. Πλέον τα στελέχη του κινήματος αλλαγής προετοιμάζονται για το συνέδριο που θα γίνει στο τέλος Μαρτίου και θέτουν τους εκλογικούς τους στόχους. Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι ικανοποιητικές οι περισσότερες στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Πιστεύω όμως ότι δεν μπορούν να πιάσουν πλήρως το κλίμα που υπάρχει. Θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να έχουμε τουλάχιστον διψήφιο νούμερο, το οποίο νομίζω ότι είναι το κατελάχιστο που μπορεί να γίνει από ένα χώρο που ήταν η ηγεμονική δύναμη στην προοδευτική παράταξη. Στην απόφασή της, η Κεντρική Επιτροπή της ΔΗΜΑΡ ασκεί σφοδρή επίθεση στο ΚΙΝΑΛ και τη Φόφη Γεννηματά. Κατηγορεί το ΚΙΝΑΛ και την ηγεσία του ότι αποτυγχάνει στο εγχείρημα δημιουργίας ενός ισχυρού κεντροαριστερού προοδευτικού πόλου και εκπέμπει σήματα μιας συντηρητικής στροφής.